Πολύ ωραίο βίντεο. Πολύ ωραίο βίντεο. Όταν πεθάνω να μου κάνεις το αφιέρωμά μου. Αχ, Παναγία μου, τσουπτσουπτσούρε κουμπάρι. Γιατί? Περίμενε. Να κάνετε πολλά πράγματα ακόμα. You never know. Ακούσαμε λοιπόν στο βίντεο να λες εσύ, έτσι, καλά θυμάμαι, ότι τώρα να δεις που να μάθουν ότι είναι να υιοθετήσω και μωρό. Ναι. Από τη Συρία. Από τη Συρία. Και θορυβήθηκε. Είναι αλήθεια? Ή το είπες και... έτσι? Καταρχήν, στις πρόβες, σε όλα τα έργα, συμβαίνουν ευτράπελα, γελάμε με τις πλάκες των άλλων κλπ. Εδώ, επειδή δεν δείξατε ότι με είχε πιάσει νευρικό όταν μπαίναμε με τον Μαρίνο, σκέφτηκα εκείνη την ώρα, φαντάσου ένα εξώφυλλο, εγώ ο Μαρίνος και στη μέση, ντυμένες νύφες και στη μέση το μωρό. Το μωρό το οποίο γνώρισα στη Συρία πέρσι όταν πήγαμε με τον Μαρίνο διακοπές και γνώρισα ένα παιδάκι 6 χρονών, χωρίς πατέρα, από αυτά τα μωρά που ζητιανεύουν, όπως όλα στο δρόμο. Ο μικρός Χασάν. Ο μικρός Χασάν. Ναι, είναι αλήθεια. Θα ήθελα να υιοθετήσω ένα παιδί και αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα στη Συρία, θα ήθελα να πάω για να τον ξαναβρω και να δω πώς μπορεί κάποιος να υιοθετήσει ένα παιδί. Συνδέθηκε πάρα πολύ και με τους δυο, περισσότερο όμως με τον Αντρέα. Και με φώναζε και μπαμπά. Και το φώναζε παπά, παπά. Άκουγες τη λέξη μπαμπά? Ναι. Παπά, παπά. Και πώς ένιωθες? Ξύπνησε το πατρικό μου έστικτο, νομίζω. Σε περίπτωση, λέω τώρα που ο Αντρέας θέλει να φέρει αυτό το παιδί. Θα το έχει στο σπίτι. Φυσικά. Τάξη. Εγώ θα είμαι ο τατάς. Θα το έχω όλη μέρα και θα το μεγαλώσω σαν πασά. Να το μεγαλώσω εγώ, ας πούμε. Και πολλές φορές το έχουμε πει αυτό. Οπότε εκείνη την ημέρα ο Αντρέας χιουμοριστικά το είπε. Και εντάξει, εσείς το εκλάβατε ότι θα υιοθετήσουμε το μωρό μαζί. Αυτό πρώτο δεν μπορεί να γίνει. Φυσικά αν γινόταν, κανένα πρόβλημα να το κάναμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει, για να το ξεκαθαρίσω, επειδή ξέρω ότι αυτό το θέμα απασχολεί πολλούς και χτες μάλιστα είχαμε δώσει μια συνέντευξη σε ένα περιοδικό και πάλι μας ρώτησαν για το γνωστό αυτό θέμα. Αν είμαστε ερωτικό ζευγάρι. Δεν είμαστε ερωτικό ζευγάρι, το έχουμε ξαναπεί. Μένετε μαζί? Βεβαίως μένουμε μαζί, συγκατοικούμε και είμαστε και συνέδριοι στη δουλειά. Και είμαστε συνέχεια μαζί. Όμως δεν είμαστε ερωτικό ζευγάρι. Το έχουμε ξαναπεί 100 φορές και πάλι εξακολουθούν να μας ρωτούν οι δημοσιογράφοι και όχι μόνο οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος. Παρόλο που το έχουμε, ας πούμε, το έχουμε αρνηθεί αυτό, είπαμε δεν είναι έτσι τα πράγματα, εξακολουθούν να το ρωτούν. Το ξεκαθάρισες ότι δεν είσαι ζευγάρι με τον Ανδρέα. Ήσασταν ποτέ? Όχι. Άλλη ερώτηση αυτή. Έσω στην εξανακάμα. Πρέπει να το πω. Κατερίνα, είσαι απίστευτη. Αυτή την ερώτηση δεν μας έχουν ξανακάνει. Όχι. Μας ρωτάνε πάντα αν είμαστε ερωτικό ζευγάρι. Αν υπήρξαμε ποτέ όμως, δεν μας το έχουν ρωτήσει ξανά. Όχι. Δεν είμαστε. Τώρα ποιος μας πιστεύει?